ένας ψηλός παραμορφωμένος άντρας χωρίς πρόσωπο και τερατώδη χέρια. Κοίτα πίσω σου, ίσως ο Σλέντερμαν να σε ακολουθεί. Εσείς πιστεύετε στο μυστήριο, στα φαντάσματα και τις ψυχές, στα εξωγήινα όντα και τους μυστηριώδεις πολιτισμούς. Πόσα ακόμα δεν ξέρουμε και πόσα ακόμα μας κρύβουν, ας τα ανακαλύψουμε μαζί. Καλώς ήρθατε στο Mystery Place Project. Μία ιστορία τρόμου γεννημένη στο διαδίκτυο, που φαίνεται τελικά να έχει τις ρίζες της στην πραγματική ζωή. Ένα δυσίωνο και αποκρουστικό «ον», το οποίο στοιχιώνει τους εφιάλτες μικρών παιδιών, αλλά και ενήλικων ανθρώπων. Τι συμβαίνει άραγε? Πριν ξεκινήσουμε το ταξίδι μας στο μυστήριο, βεβαίως ότι έχεις πατήσει την εγγραφή και την καμπανούλα, για να ενημερώνεσαι άμεσα για κάθε νέο επεισόδιο που ανεβαίνει. Φοράει πάντα σκουρόχρωμο κοστούμι με γραβάτα. Τα χέρια του είναι αφύσικα μακριά, θυμίζοντας πλοκάμια, και το πρόσωπό του περιγράφεται συνήθως ως εντελώς άδειο από κάθε είδους χαρακτηριστικό. Αυτός είναι ο Σλέντερμαν. Βάσει του άρθρου που υπογράφει ο κύριος Έρικ Σμυρναίος στην ιστοσελίδα The Weird Side Daily, όλα ξεκίνησαν στις 8 Ιουνίου του 2009, όταν ένας blogger που αποκαλούσε τον εαυτό του Victor Search και ο οποίος αποκαλύφθηκε αργότερα ότι ονομαζόταν Eric Knudsen, κάτοικος της Φλόριντα, ανάρτησε στην ιστοσελίδα Something Awful δύο ψεύτικες φωτογραφίες που είχε δημιουργήσει ο ίδιος. Στην ουσία, επρόκειτο για ένα ανοιχτό διαγωνισμό όπου οι δημιουργοί θα έπρεπε να αναρτήσουν εικόνες επεξεργασμένες με το πρόγραμμα Photoshop κατά τρόπο τέτοιο ώστε να αναδίδουν την αίσθηση του αλόκοτου και παραφυσικού. Οι φωτογραφίες που ανάρτησε ο Knudsen ήταν δύο ασπρόμαυρες εικόνες που έδειχναν ομάδες μικρών παιδιών και εφήβων. Στο φόντο τους, ωστόσο, καραδοκούσε η μορφή του Σλέντερμαν. Ένα επιπρόσθετο στοιχείο που τις έκανε ακόμα πιο ανατριχιαστικές ήταν το γεγονός ότι συνοδεύονταν από τμήματα χειρόγραφων κειμένων. Ένα εξ αυτών έλεγε τα εξής: «Δεν θέλαμε να πάμε εκεί. Δεν θέλαμε να τα σκοτώσουμε. Αλλά η επίμονη σιωπή του και τα τεντωμένα χέρια του μας τρομοκρατούσαν και μας καθησύχαζαν ταυτόχρονα». Τη δεύτερη φωτογραφία που είχε επεξεργαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μοιάζει καμένη, υπήρχε ένα δακτυλογραφημένο κείμενο και η σφραγίδα κάποιας βιβλιοθήκης που έγραφε τα εξής: «Μία από τις δύο φωτογραφίες που διασώθηκαν από την πυρκαγιά της βιβλιοθήκης του Stirling City. Ελήφθησαν την ημέρα που 14 παιδιά εξαφανίστηκαν από κάτι που αναφέρεται ως The Slenderman». Όλες αυτές οι τρομακτικές υποσημειώσεις έκαναν τις φωτογραφίες ακόμα πιο πιστικές και ρεαλιστικές, κάνοντας πολλούς να πιστέψουν ότι τελικά ήταν αυθεντικές. Ύστερα από όλα αυτά, οι ισχυρισμοί για την ύπαρξη του Σλέντερμαν άρχισαν να εμφανίζονται σποραδικά σε διάφορα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να αποκτούν μια δική τους ζωή. Ξεπήδησαν επιπρόσθετες φωτογραφίες και αφηγήσεις πραγματικών θεάσεων και περιστατικών, με αποτέλεσμα η παρουσία του να εξαπλωθεί στο διαδίκτυο σαν επιδημία, μέχρι που έφτασε η μέρα που ο Σλέντερμαν κατάφερε να εισβάλλει στον κόσμο της φυσικής πραγματικότητας. Στις 31 Μαΐου του 2014, οι 12χρονες Morgan Geyser και Anissa Weyer κατάφεραν να σοκάρουν ολόκληρη την αμερικανική κοινωνία όταν παρέσυραν την 11χρονη Peyton Lutner στο δάσος που βρισκόταν κοντά στο σπίτι της πρώτης, το Waukesha του Wisconsin. Εκεί πέρα, τη μαχαίρωσαν 19 φορές συνολικά, προτού την παρατήσουν εμόφυρτη, θεωρώντας ότι ήταν νεκρή.
Ωστόσο, το θύμα κατάφερε να επιβιώσει και να ζητήσει βοήθεια με αποτέλεσμα οι δύο ανήλικες παρολίγων δολοφόνοι να εντοπιστούν από τις αστυνομικές αρχές της περιοχής. Τότε άρχισε να ξεδιπλώνεται μια πολύ παράξενη ιστορία. Τα δύο κορίτσια πίστευαν ότι ο Σλέντερμαν ήταν απόλυτα πραγματικός και ότι τους είχε ζητήσει να σκοτώσουν κάποιον για να εξευμενιστεί. Πίστευαν ότι αν δεν υπάκουαν στο θέλημά του, οι οικογένειές τους θα υπέφεραν πολύ και ότι αν κατάφεραν να τον ευχαριστήσουν, θα τις έπαιρνε να ζήσουν μαζί του σε κάποιο υποθετικό δάσος. Όπως ήταν αναμενόμενο, αυτή η ανατριχιαστική ιστορία προκάλεσε πολύ μεγάλη αίσθηση, δίνοντας αφορμή στο κανάλι HBO να δημιουργήσει το 2016 ένα ντοκιμαντέρ με τίτλο Beware the Slenderman. Upon a 12-year-old female, she appears to be stabbed. She appears to be what? Stabbed? Wire and Geyser are accused of stabbing the friend and leaving her for dead. Police say the suspects were inspired by a character on a website. ABC News exclusive. You're going to meet a young woman with an extraordinary story of survival. She was the victim of a crime that shocked parents everywhere. Stabbed 19 times, allegedly by two of her friends, who said they were trying to impress a fictional internet character called Slenderman. Όμως ο Slenderman δεν ήταν πάντα όπως τον ξέρουμε σήμερα. Για να μάθουμε περισσότερα γι' αυτόν, πρέπει να πάμε πίσω στο παρελθόν. Βάσει του μύθου, το πραγματικό του όνομα είναι Simon και γεννήθηκε στο Tabler Ridge του Καναδά. Οι γονείς του ήταν πολύ φτωχοί και προκειμένου να απομονωθούν από τη φρενίτιδα της σύγχρονης κοινωνίας, μετακόμισαν σε ένα μικρό σπίτι στα περίχωρα της πόλης. Τότε ήταν που η μητέρα του Simon συνειδητοποίησε ότι ήταν έγκυος σε αυτόν. Μία εγκυμοσύνη όμως που η ίδια δεν την ήθελε και σκεφτόταν πολύ σοβαρά την επιλογή της έκτρωσης. Ο σύζυγός της όμως ήταν εντελώς αντίθετος και τελικά ο Simon γεννήθηκε σε ένα μικρό και πολύ φτωχό σπίτι χωρίς καν την απαραίτητη ιατρική βοήθεια, χωρίς κανέναν. Οι δύο γονείς δούλευαν σκληρά προκειμένου να μπορέσουν να τον φροντίσουν, όμως η μητέρα δεν ένιωσε ποτέ το δέσμο με το παιδί της. Αρνιόταν να αγκαλιάσει το Simon, προκαλώντας του μακροπρόθεσμα μία πολύ έντονη συναισθηματική ανεπάρκεια που θα καθόριζε αργότερα τον ψυχρό χαρακτήρα του Slenderman. Ο Simon μεγάλωνε λοιπόν κάτω από την προσοχή του πατέρα του, ενώ η μητέρα του συνέχιζε να παραμένει αποκομμένη και απούσα από τη ζωή του παιδιού της. Συχνά όταν έμενε στο σπίτι μόνος, έκανε μακρινούς περιπάτους στο κοντινό δάσος, προσπαθώντας να βρει καταφύγιο στη μοναξιά του. Περπατούσε και έπαιζε ακόμα και τη νύχτα, προσπαθώντας να φανταστεί πως θα μπορούσε να ήταν μια τέλεια ζωή, χωρίς κακία, χωρίς μίσος. Τα όνειρά του αυτά διακόπηκαν απότομα, όταν μια μέρα η μητέρα του αυτοκτόνησε. Είχε κρεμαστεί. Μη μπορώντας να συνεχίσουν να ζουν στον Καναδά, μετακόμισαν στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στη Βουλγαρία, όπου και βρήκε δουλειά ο πατέρας του. Το μέρος και το τοπίο που έμεναν δεν ήταν και πολύ διαφορετικό για τον Σάιμον. Είχε και εκεί ένα δάσος που πολύ συχνά πήγαινε βόλτες μόνος. Όμως, μία νύχτα όταν ο Σάιμον ήταν 10 χρονών καθώς επέστρεφε από το δάσος, είδε το σπίτι του τυλιγμένο στις φλόγες. Σάστησε. Μέσα σε αυτό βρισκόταν ο πατέρας του, ο οποίος δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Έτρεξε λοιπόν προς το δάσος όπου βρήκε ένα μικρό σπίτι. Σε αυτό κατοικούσε μια γυναίκα που το όνομά της ήταν Γκράνι, δηλαδή γιαγιά, και η οποία ζούσε με την κόρη της Ατζελίν. Η γιαγιά τον καλωσόρισε και τον φρόντισε και έτσι ο Σάιμον και η Ατζελίν μεγάλωσαν μαζί. Οι δυο τους μετά από χρόνια ερωτεύτηκαν. Τελικά ο Σάιμον ήταν πολύ χαρούμενος. Είχε βρει την αγάπη που έψαχνε. Ένα βράδυ καθώς περπατούσαν και έπαιζαν μέσα στο δάσος, εντελώς ξαφνικά χάθηκαν μεταξύ τους. Ο Σάιμον δεν μπορούσε καν να ακούσει την Ατζελίν και ήταν μάλιστα και μία βραδιά χωρίς φεγγάρι, με το απόλυτο σκοτάδι να τυλίγεται γύρω του.
άρχισε να την ψάχνει φωνάζοντας το όνομά της, αλλά δεν έπαιρνε καμία απάντηση. Στο τέλος, τη βρήκε ξαπλωμένη στο έδαφος. Είχε λιποθυμήσει. Την πήγε στο σπίτι της γιαγιάς όπου την περιέθαλψαν και όταν ξύπνησε η Ατζελίν, τους είπε τα πάντα. Ένα μαύρο σκυλί με μακριά κοφτερά δόντια και κόκκινα μάτια την είχε δαγκώσει στο πόδι. Με το δάγκωμα αυτό, μία κατάρα μεταφέρθηκε στο άτυχο κορίτσι. Μία κατάρα που θα κατέστρεφε την οικογένειά της για πάντα. Κάτι όμως που δεν το γνώρισε ακόμα. Μετά από ένα χρόνο μετακόμισαν και απέκτησαν μία κόρη, τη Σλεντερίνα. Της έδωσαν αυτό το όνομα γιατί ήταν πολύ αδύνατη. Μην ξεχνάμε όμως ότι η κατάρα καραδοκούσε. Έτσι λοιπόν, όταν η Σλεντερίνα ήταν 14, ένα βράδυ έπαιζε με τον πατέρα της στο δάσος δίπλα στο σπίτι τους, περιμένοντας την Ατζελή. Είχαν προγραμματίσει να βγουν για δείπνο και γι' αυτό ο Σάιμον είχε φορέσει το αγαπημένο του κοστούμι. Ξαφνικά, η Σλεντερίνα είδε σαν λάμψη στον ουρανό τη φιγούρα της μητέρας της. Φοβισμένη, έτρεξε σπίτι αφήνοντας τον πατέρα της στο δάσος. Μόλις ο Σάιμον συνειδητοποίησε τι είχε συμβεί, ξεκίνησε για το σπίτι και αυτός. Μπαίνοντας, είδε τη Σλεντερίνα και την Ατζελή νεκρές στο κρεβάτι και αίμα να κυλάει από το λαιμό τους. Μέσα στην απόγνωσή του, πήγε στην κουζίνα, πήρε ένα μαχαίρι και αυτοκτόνησε. Όμως η γυναίκα και η κόρη του δεν ήταν πραγματικά νεκρές. Ήταν μια ψευδαίσθηση που είχε δημιουργήσει η κατάρα, όπως και το όραμα της Λεντερίνας στο δάσος. Οι δύο γυναίκες έτρεξαν στο δάσος για να καλέσουν βοήθεια, αλλά δεν υπήρχε κανείς εκεί να τις βοηθήσει. Όταν επέστρεψαν στο σπίτι, το σώμα του Σάιμον δεν ήταν εκεί που το είχαν αφήσει. Τον βρήκαν ξαπλωμένο στο κρεβάτι. Μόλις μπήκαν στο δωμάτιο, το σώμα του Σάιμον άρχισε να σηκώνεται σιγά σιγά. Όμως δεν ήταν όπως τον γνώριζαν. Το πρόσωπό του είχε εξαφανιστεί. Το σώμα του ήταν στεγνό, λεπτό και ασυνήθιστα μακρύ σαν κάτι να το είχε τεντώσει. Τα χέρια του ήταν δυσανάλογα μακριά. Αυτός ήταν ο Σλέντερμαν. Τότε άπλωσε το μακρύ του χέρι που έμοιαζε με πλοκάμι και σκότωσε τις δύο γυναίκες. Ο Σλέντερμαν δεν είπε κουβέντα. Απλά άφησε τις δύο γυναίκες νεκρές στο σπίτι και κρύφτηκε στο δάσος που τελικά έγινε η πραγματική του οικογένεια. Ο Σλέντερμαν συνέχιζε να φοράει το κοστούμι και να περιπλανιέται στο δάσος όπου κατάφερε να μείνει κρυμμένος για πολλά χρόνια, μέχρι που κάποιοι άνθρωποι τον είδαν και τον φωτογράφησαν. Ο μύθος λέει ότι έχει ιδιαίτερη αδυναμία στα παιδιά, τα οποία περνούν την ίδια ψυχολογική κατάσταση που περνούσε και αυτός όταν ήταν στην ηλικία τους. Προσπαθεί να τα πλησιάσει και να τα παρηγορήσει, αλλά λόγω της κατάρας του τα οδηγεί στην τρέλα. Μπορεί να ελέγξει το μυαλό και έχει επίδραση στα σύγχρονα ψηφιακά όργανα, προκαλώντας παραμόρφωση της εικόνας αλλά και του ήχου. Μπορεί να εξαφανιστεί αλλά και να κινηθεί πάρα πολύ γρήγορα. Αρπάζει ανθρώπους και τους σκοτώνει στο δάσος, καίγοντας τα πτώματά τους για να μην τα βρει κανείς. Ο μύθος του Σλέντερμαν έχει περάσει ασφαλώς και στη μεγάλη οθόνη μέσα από κινηματογραφικές παραγωγές, αλλά και στον κόσμο των βιντεοπαιχνιδιών. Επίσης, ο χώρος του διαδικτύου είναι γεμάτος με παράξενα και μυστηριώδη βίντεο εμφάνισής του. Αν είναι αληθινά ή καλωστημένες φάρσες δεν το γνωρίζω. Εγώ απλώς θα σας παρουσιάσω κάποια από αυτά. Είστε έτοιμοι? Σε αυτό το βίντεο βλέπουμε έναν άνδρα να καρφώνει έναν πάσαλο με μία ανακοίνωση που αναφέρει τη δημιουργία ενός νέου δρόμου που θα περνάει από το δάσος. Μαζί του είναι και ο συνάδελφός του, ο οποίος βιντεοσκοπεί αυτή τη διαδικασία. Αμέσως μετά, τον βλέπουμε να μιλά απευθείας στην κάμερα, ενώ ξαφνικά ακούγεται ένας πυροβολισμός και η εικόνα αρχίζει να παραμορφώνεται.
Moving on. Τότε είναι που κάνει την εμφάνισή του ο Σλέντερμαν. Δείτε. Ο νεαρός άνδρας συνεχίζει να μιλά και όταν αποφασίζει να τελειώσει τη μαγνητοσκόπηση και να μαζέψει την κάμερα, το σύντομο πλάνο αποκαλύπτει κάτι φρικιαστικό. Ο Σλέντερμαν είναι ακόμα εκεί. Το παράξενο είναι ότι ο συνάδελφος του νεαρού που ήταν εκεί δεν είδε το Σλέντερμαν ποτέ. Τα συμπεράσματα δικά σας. Yeah. Shouldn't need much. So this is definitely the nearest golf course to that last clue we got, is it? I know this one will be right. Follow me, man. Στο επόμενο βίντεο βλέπουμε δύο νέους να παίζουν το παιχνίδι του κρυμμένου θησαυρού. This one. You sure? Διάφοροι γρίφοι τους οδηγούν μέσα από κάποια χτήματα σε ένα γήπεδο γκολφ. Μέχρι εδώ όλα καλά. Βρίσκουν τον επόμενο γρίφο σε μία από τις τρύπες στο έδαφος. The hunt ends where we began. The big hole in the ground is where Sally shall be found. Τον διαβάζουν και αποφασίζουν και πάλι να κινηθούν για να βρουν τον επόμενο, ώσπου... Σε αυτό το βίντεο βλέπουμε έναν άντρα να εξηγεί τις δοκιμές που θα κάνει με το νέο του ποδήλατο. Έχει στήσει την κάμερα απέναντί του έτσι ώστε να έχει στο πλάνο του μεγάλο μέρος του δρόμου. Καθώς ξεκινάει, κάπου εκεί στο βάθος, ανάμεσα από τα δέντρα, ο Σλέντερμαν κάνει την εμφάνισή του. Κάτι όμως που ο νεαρός δεν το βλέπει, καθώς έχει απομακρυνθεί και έτσι περνάει εντελώς απαρατήρητος. Το μυστηριώδες είναι ότι κατά την επιστροφή του ποδηλάτη και πάλι δεν είδε τίποτα. Right. That's that. Minute 10. Whoa. Παρατηρήστε ότι στο τέλος του βίντεο βλέπουμε τα φώτα ενός αυτοκινήτου. Good stuff. Το συγκεκριμένο όχημα λοιπόν σταμάτησε λίγο παρακάτω και μία πολύ φοβισμένη γυναίκα τον ενημέρωσε για μία τρομακτική, ψηλή, χωρίς πρόσωπο φιγούρα μέσα στα χωράφια. Κάτι που ο ίδιος παρατήρησε τελικά αφού γύρισε το βίντεο πίσω. Πώς σας φάνηκαν? Νομίζω ότι θέλετε και άλλα. Οπότε ας δούμε μερικά ακόμα χωρίς τη δική μου αφήγηση. Απολαύστε τα.
recording that day. What are you recording? Just now. Exactly, turn it off. No. But what about the battery? It's got quite a lot of battery. Well, if Disney and Ice gets deleted somehow... It won't. Imagine that, £29 for a dollar. It's extortion. Are you ready to answer that, mate? Hello, James here. Right, sir. Yeah, there's a problem. Yeah, shoot. Videos are getting converted. Apparently, the videos are not workplace friendly, and one of the gobby is suing. I don't want to go into it, I just want to get home and get to bed. Right. Straight to bed when we get back, Sally. Okay, Daddy. Sally, cut the camera, Sally! Να είστε προσεκτικοί όταν είστε μόνοι σας σε ένα δάσος ή όταν δείτε ένα από αυτά τα σύμβολα ή ακόμα και όταν η φωτογραφική σας μηχανή σταματήσει να δουλεύει. Ο Slenderman μπορεί να είναι ακριβώς πίσω σας. Λίγο πριν ολοκληρώσουμε το σημερινό μυστήριο, βεβαιώσου ότι έχεις πατήσει την εγγραφή και την καμπανούλα
για να ενημερώνεσαι άμεσα για κάθε νέο επεισόδιο που ανεβαίνει. Επίσης, αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε like και share και αφήστε ένα σχόλιο για τυχόν θέματα μυστηρίου που θα θέλατε να δείτε. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας!